Μόλις ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Χαραβιακό και τον Παλαινιακό. 1-1 οι δύο ομάδες, αν και βέβαια δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι τα παιδιά έτσι έπαιξαν ένα ωραίο φιλικό παιχνίδι και χαλάρωσαν μετά από μια απαιτητική σεζόν, η οποία φυσικά βρήκε όμως και τις δύο ομάδες πρωταθλήτριες στις ενώσεις τους. Ο Χαραβιακός στον δεύτερο όμιλο της ΕΠΣ Αθηνών και ο Παλαινιακός στην Ψανά. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Παλαινιακού, τον Βαγγέλη Χαντέ, που εντάξει, μόνο άγνωστος δεν είναι εδώ στην Ηλιούπολη και στο Χαραβιακό ειδικότερα. Βαγγέλη, φαντάζομαι, εντάξει, το φιλικό αυτό σου ξύπνησε και μνήμες και από παλιά με το Χαραβιακό. Ναι, καταρχάς πρέπει να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Χαραβιακό για τη φετινή πορεία και την κατάκτηση της ανόδου. Νομίζω ότι ήταν ένας άθλος φέτος για το σύλλογο και μετά από πάρα πολλά χρόνια τα οποία πρωταγωνιστούσε συνεχώς και έφτανε κοντά στην πηγή, κατάφερε φέτος να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Συγχαρητήρια σε όλους. Στη διοίκηση, στους προπονητές, στο τεχνικό team, τον κύριο Λουκά Ρόπα και τον κύριο Ζιγούρη, και στους προσφορητές της ομάδος και στον κόσμο που στήριξε πάρα πολύ φέτος αυτή την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι πανάξια ανέβηκαν και τους έχουμε καλή πορεία του χρόνου στην Εθνική. Τώρα ένα μεγάλο στόχος και για σένα. Κακά τα ψέματα, έγινε πραγματικότητα, Βαγγέλη. Πρωταγωνιστούσες σχεδόν σε όλες τις ομάδες που ήσουν. Έλειπε όμως ο τίτλος, τον οποίο κατέκτησες στον Παλαινιακό στην Ψανά και οδήγησες και μία πίσω ιστορική ομάδα εκεί στην Ανατολική Αττική, τον Παλαινιακό, στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τι μπορούμε να πούμε για την σεζόν που κάνατε φέτος στην Παλαινή, Βαγγέλη? Όλοι σας χαρακτήριζαν μεγάλο φαβορί και παρά τα κάποια διοικητικά προβλήματα που προέκυψαν εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, η ομάδα δεν έδειξε να επηρεάζεται καθόλου και κατέκτησε την πρώτη θέση πολύ εύκολα, θα λέγαμε. Ναι. Με την άποψη, όχι, με την άποψη έτσι βαθμολογικά, ότι υπήρξε μια διαφορά στην δεύτερη θέση. Βαθμολογικά οδηγήσαμε, νομίζω, το πρωτάθλημα στο μεγαλύτερο μέρος τη σεζόν. Από την αρχή είχαμε δημιουργηθεί και είχαμε στηθεί με έναν και μόνο στόχο, αυτό το σκοπό, την άνοδο. Αυτή η ομάδα με την μεγάλη βοήθεια και διάθεση του κ. Στασινόπουλου στήθηκε για να πρωταγωνιστήσει και όχι μόνο να πρωταγωνιστήσει, αλλά να είναι με τιμή και για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι ο Παλαινιακός έβγαλε αυτό ακριβώς το πράγμα μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν πολύ σταθεροί, είχαμε διάρκεια στην απόδοσή μας, είχαμε μεγάλη ποιότητα. Εν τέλει, φτάσαμε εύκολα μαθηματικά στην κατάκτηση του τίτλου. Τα προβλήματα αυτά που είχαμε όμως κοντά στα Χριστούγεννα και για 2-2,5 μήνες μας δημιουργήσαν μεγάλες αναταραχές. Και μόνο εμείς ξέρουμε, αυτοί που ήταν μέσα στην ομάδα κοντά, τελικά πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτή η κατάκτηση του τίτλου. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, το προσωπικό κομμάτι, σημαντικό για καθέναν από εμάς, είναι να είμαστε κάθε χρόνο για να δουλεύουμε στις συνθήκες και εργασίας που θέλουμε εμείς οι ειδικοί και μας ευχαριστούν. Εγώ είχα την τύχη να είμαι σε ομάδες που ήταν πάντα πολύ καλές, με στόχους, με πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός θέλει όμως υπομονή, δεν έχετε εύκολα ούτε οι τίτλοι, ούτε οι κατακτήσεις, ξέρετε πολλά πράγματα. Ο Χαραβιακός διοικείται και άλλες χρονιές προηγούμενες, νομίζω, την άνοδο. Είχαμε μεγάλους αντιπάλους απέναντί μας και το κατάφερε φέτος η ομάδα. Οπότε σημασία για όλους εμάς έχει να είμαστε κάθε χρόνο στην ελίτ και εκεί που θέλουμε να και μας καλύπτει απόλυτα η συνθήκη εργασίας. Είναι δικαίωση όμως προσωπική για σένα, έτσι, που κατέκτησες και πέρσι κατέκτησες το κύπελλο με την Ατλαντίδα, φέτος το πρωτάθλημα. Το κύπελλο φέτος το πρωτάθλημα, νομίζω ότι μέσα σε 1,5 χρόνο στην Ψανά αυτό το project που στήσαμε με τον κύριο Στασινόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Φόσκολο και όλο το team δεν μπορούσε να αποδώσει καλύτερα. Από την αρχή είχαμε θέσει πέρσι στην Ατλαντίδα στόχο το κύπελλο. Αυτόματα μιλάγαμε για τη νέα σεζόν και για μια ομάδα η οποία θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Για μας ήταν ονειρικά αυτό ο 1,5 χρόνο, ήταν ονειρικό. Εύχομαι να υπάρχουν οι συνθήκες. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τη νέα διοίκηση του κ. Ζαβρά τα Χριστούγεννα και μετά στον Παλαινιακό. Ο Παλαινιακός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα με πολύ καλό υπόβαθρο, με δομή, με πάρα πολύ καλές προοπτικές. Το αξίζει μετά από τόσα χρόνια να βρεθεί σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και νομίζω ότι η επόμενη μέρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη για το σύλλογο. Τι κρατάς από αυτή τη σεζόν, Βαγγέλη? Τι κρατάω? Κρατάω τη διαχείριση σε αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα που είχαμε σε αυτούς τους 3 μήνες. Για μένα προσωπικά, για τους παίχτες μου, για το team ολόκληρο, τον κύριο Λαζαρή, τον γυμναστή μας, τον κύριο Γαλάνη, τον βοηθό προπονητή, τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον προπονητή των φυλάκων και τον Αντώνη, τον Φώσφο, τον τεχνικό διευθυντή. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία και νομίζω ότι από αυτή τη δοκιμασία των 3 μηνών αποκόμισαμε πολύ περισσότερα από ό,τι από όλο το υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν.
Φαντάζομαι να έχει και έναν άνθρωπο στον Αντώνη Φόσκολο δίπλα σου, Βαγγέλη, είναι ένα συν, έτσι. Σε μια ομάδα. Και το λέμε αυτό γιατί ήταν και πολύ πυρο σαν παίχτη και δείχνει και διοικητικά ότι έχει δυνατότητε. Ίσως είναι ο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση. Μπορεί να ενώσει τόσο την τεχνικό team με τους ποδοσφαιριστές και να υπάρχει μια, και τη διοίκηση και να υπάρχει μια αρμονία. Καλός ή κακός για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το άθλημα και είμαστε ακριβώς το μετέχουμε του ερασιτεχνικού με το επαγγελματικού επίπεδο. Έχουμε μεράκι και ασχολούμαστε πάρα πολύ σοβαρά. Ο Αντώνης ο Φόσκολος είναι ακριβώς αυτό το οποίο προσβεύει σε top επίπεδο επαγγελματισμού και ικανότητα στο να διαχειριστεί όλη την κατάσταση. Είχαμε άψογη συνεργασία από την αρχή και νομίζω ότι αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. Κάτι τελευταίο τώρα, Βαγγέλη, για να σε αποδεσμεύσουμε. Γάμα εθνική τη νέα σεζόν. Μπορούμε να πούμε κάτι για τη νέα σεζόν. Η νέα σεζόν είναι μια πρόκληση για την Παλίνη. Γίνονται τώρα, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τη διοίκηση έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα της νέας χρονιάς στην ομάδα. Θα είναι μια ιστορική σεζόν για την ομάδα όπως και να είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι όλα κινούνται προς το θετικό. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια. Και εύχομαι να κυλήσει η χρονιά όπως πήγε και η φετινή και η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και στην νέα κατηγορία. Νομίζω ότι οι επιλογές μας φέτος και αυτό που δείξαμε στο γήπεδο δεν έχει να κάνει μόνο με την ποδοσφαιρική τους ποιότητα. Πετύχαμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλαμε σε θέμα χαρακτήρων, νοοτροπίας και επαγγελματισμού. Ήταν άψογοι όλη τη σεζόν, απόλυτοι επαγγελματίες και ήταν αυτοί οι οποίοι βάλαν και πλάτη ουσιαστικά στη δύσκολη κατάσταση για να φτάσει η ομάδα σε αυτή την ιστορική επιτυχία. Ο Παλαιακός είναι μια ομάδα η οποία για το δεδομένα φέτος των κατηγοριών, των τοπικών, ήταν πολύ τέλεια. Ήταν ένα κλικ επάνω. Είναι απόρρια προγραμματισμού, απόρριο δουλειάς και απόρρια ποιότητας των ποδοσφαιριστών που ήρθαν στην ομάδα.